Πρώτες στις παραβάσεις που ευθύνονται για την πρόκληση τροχαίων δυστυχημάτων αναδεικνύονται το τελευταίο πεντάμινο. Η Κρητική, με την υπερβολική ταχύτητα να είναι σταθερά στο νούμερο 1 της λίστας των παραβάσεων. Το 15ήμερο των γιορτών, από τους ελέγχους των συνεργείων της τροχέας σε ολόκληρο το νησί, διαπιστώθηκε ότι σημαντικό ποσοστό όσων ελέγχθηκαν έτρεχαν, δεν φορούσαν κράνος και οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι παραβάσεις που έχουν άμεση σχέση με την πρόκληση του τροχαίου ατυχήματος είναι τόσο η υπερβολική ταχύτητα όσο και η παραβίαση της προτεραιότητας ή η οδήγηση υπό την επίρρεια ενοπνεύματος και φυσικά ως προς το αποτέλεσμα η χρήση του προστατευτικού κράνους ή της ζώνης ασφαλείας. Στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι χθες 6.491 στροχονομικοί έλεγχοι στην περιφέρεια Κρήτης και βεβαιώθηκαν 1.447 παραβάσεις. Από αυτές, οι 302 αφορούσαν σε υπερβολική ταχύτητα, οι 101 μη χρήση προστατευτικού κράνους, 89 μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 100 οδήγηση υπό την επίδραση ενοπνεύματος, 19 χρήση κινητού τηλεφώνου, 39 κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, 26 αντικανονικό προσπέρασμα, 37 αντικανονικούς ελιγμούς, 14 παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Είναι πάγια τακτική των υπηρεσιών τροχέας να δίνεται βαρύτητα στον έλεγχο και στη βεβαίωση αυτών των παραβάσεων. Ο αγώνας, η προσπάθεια για να αποφύγουμε, να προλάβουμε και να αποτρέψουμε την πρόκληση κάποιου τροχαίου ατυχήματος είναι διαρκής, εντατική και αυτό θα εξακολουθήσει να είναι. Με το 2022 να κλείνει με ένα θλιβερό απολογισμό θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης θέτει σε εφαρμογή τον στρατηγικό σχεδιασμό της με επίκεντρο την πρόληψη. Ήδη το επιχειρησιακό σχέδιο της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης επικαιροποιείται στον άξονα της τροχονομικής αστυνόμευσης και της ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τα τροχαία ατυχήματα. Οι υπηρεσίες της τροχέας σε ολόκληρο το νησί επιχειρούν να επικοινωνήσουν το μήνυμα για ευαισθητοποίηση, αλλαγή νοοτροπίας και οδηγικής παιδείας, μια προσπάθεια να περιοριστούν τα τροχαία ατυχήματα.